Ο διάσημος Αμερικανός σκηνοθέτης Όλιβερ Στόουν βρέθηκε στη Λιόν της Γαλλίας ως θυμόμενο πρόσωπο στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Λουμιέρ. Ο σκηνοθέτης της Wall Street, του JFK, αλλά και σεναριογράφος του Θρυλικού Σημαδεμένου, τιμήθηκε για το σύνολο της καριέρας του. Μια καριέρα με 2 Όσκαρ, 3 χρυσές σφαίρες και ένα μπαφτά. Όλη η ζωή μου είναι συνδεδεμένη με ταινίες και ταυτόχρονα με την Αμερικανική ιστορία, γιατί έκανα πολλές ταινίες για την ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ήμουν εκεί στη διασταύρωση σημαντικών στιγμών. Κατά τη διάρκεια της δολοφονίας του Κένεντι και του πολέμου του Βιετνάμ. Τα είδα ως μάρτυρας. Λοιπόν, ναι, είμαι συνδεδεμένος με την ιστορία. Και γιατί να μην χρησιμοποιήσω τη μαρτυρία μου. Την ικανότητα να κοιτάζω, να βλέπω, να αναρωτιέμαι και να κάνω κριτική επίσης. Ο Όλιβερ Στόουν υπέγραψε τα πρόσφατα δημοσιευμένα απομνημονεύματά του, όπου αφηγείται τη ζωή του από τη δεκαετία του 50 έως τη δεκαετία του 80, μια περίοδο κατά την οποία άλλαξε πολιτικά πολύ. Δεν δίνω στο βιβλίο αυτό που σκέφτομαι τώρα, επειδή η άποψή μου άρχισε να εξέλιξεται. Πολιτικά ήμουν πολύ συντηρητικός. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ ήμουν σχετικά συντηρητικός και όταν επέστρεψα σοκαρίστηκα. Αυτό που είδαμε εκεί ήταν άσχημο και με έκανε να επανεξετάσω τα πράγματα. Και πολλά άλλα ζητήματα συνέβαλαν στο να ανακαλύψω περισσότερο τη χώρα μου. Οπότε είναι μια καθυστερημένη ανακάλυψη. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουμιέρ διαρκεί έως τις 18 Οκτωβρίου.